Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιεί διήμερη περιοδία στη Θεσσαλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε κτήμα που καλλιεργείται το φυτό υποφαές, όπου και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με αγρότες και ενημερώθηκε για τον τρόπο καλλιέργειας, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός κόσμος. Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο χωριό Άγιος Θεόδωρος με την ομάδα παραγωγών υποφαές, όπου και ενημερώθηκε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ποικιλίες του συγκεκριμένου φυτού, για τη διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος σε σχέση με το κόστος παραγωγής, για το χαμηλό κόστος παραγωγής, αλλά και για τις ευεργετικές ιδιότητες του για την υγεία του ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του προς τους παραγωγούς, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε: «Σας επισκέπτομαι με πολύ μεγάλη χαρά. Από εσάς ξεκινάω την επίσκεψή μου στη Θεσσαλία, από τη δική σας οργάνωση. Ακριβώς γιατί θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι οι καλλιέργειες, ειδικά αυτές οι οποίες έχουν ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία, είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Ενημερώθηκα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία σας και για τη δυνατότητα που έχετε, όντας πια απόλυτα κατατοπισμένοι, να ξεκινάτε από το χωράφι και να καταλήγετε στο ράφι των πελατών εκτός Ελλάδας. Ήρθα λοιπόν να με ενημερώσετε για τις πρωτοβουλίες σας, αλλά και για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζετε». Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κατευθυνόμενος προς το χωριό Καρποχώρη, σταμάτησε και συνομίλησε με νέο μελισσουργό, ο οποίος και του παρουσίασε σημαντικές καινοτομίες που αφορούν τη μελισσοκομεία, ενώ τον ενημέρωσε και για τα σημαντικά γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Μην πιστεύετε πάντα αυτούς που σας τάζουν μεγάλα λόγια. Νομίζω ότι το πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτό. Και τώρα νομίζω βιώνουμε τις συνέπειες ενός κόμματος που έταξε τα πάντα στους πάντες και σε εσάς βέβαια πάρα πολλά, και τώρα διαπιστώνουμε ότι δεν μπορεί να υλοποιήσει καμία από τις υποσχέσεις του. Και όχι μόνο αυτό, μας έχει βάλει και μια μεγάλη θηλιά στο λαιμό, έχει δεσμεύσει τη χώρα για τα επόμενα 5 χρόνια και έχει υπογράψει 2 μνημόνια με αυξήσεις και άλλες αυξήσεις φόρων και άλλες μειώσεις συντάξεων. Να ακούμε συνέχεια συντάξεις δεν είναι προφανώς η λύση. Μόνο η ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης θα αλλάξει το λόγο συνταξιούχων προς εργαζόμενους.